Στον Αρτεμόνα, σε γειτονιές όπου σπάνια καταφθάνουν τουρίστες, κρύβεται κάτι από την ψυχή της Ύφνο. Εδώ συναντήσαμε τον Λευτέρη Λουκατάρη, έναν παλέμαχο δεξιοτέχνη του λαού του με σπαραχτική φωνή που χαίρει εκτίμησης σε όλο το νησί. Αν φοβούνται παρουτικέ ασκάλια και ένα νέο καλό κυνηγό. Ποιο είναι το νόημα του τραγουδιού, η ακρίδα? Υπήρχαν κατακτήτες έτσι, θα είσαι από σημαίνει αυτά τα λόγια. Και υπήρχαν, λοιπόν, υπήρχε ένας ποιητής, τι έβαλε αυτά τα λόγια και το μελοποιήσαμε και πάει σε ποιή. Το μελοποιήσαμε. Ήταν αντιό, παίζεται κι αλλού, αλλά όχι έτσι. Σαν δίνε σύμφρο, σαν δίνε σύμφνους, τον μελοποιήσανε, δεν γίνεται πουθενά. Δεν ακούγεται πουθενά έτσι. Εντάξει, στόπα. Είναι δηλαδή για τους ξένους που ήρθαν να κυβερνήσουν την Ελλάδα. Ναι, κατακτείτε. Έτσι λεγόντανε. Όθωνας. Ο Όθωνας και ο Οθωνέα ήταν εδώ. Έλληνες πρέπει να ήταν. Mm-hmm. Εντάξει. Στα πανηγύρια είναι δημοφιλής σκοπός αυτός. Το ζητάνε. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ο κλείτων είναι πίτη. Κάθε λίγο και λιγάκι μαντάξει χορευτής θα το διατάξει, το χορέψει. Παλιά υπήρχαν πολλοί οργανοπαίχτες στη Σύφνο. Ναι, με κάμποση. Υπήρχαν. Και βιοραντζίδες και ραβουτιάλιδες. Τα γλέντια εκείνες οι μέρες πώς ήταν? Πώς ήταν εκείνες οι εποχές? Το λίγο-λίγο ένα μερόνυκτο. Ένα μερόνυκτο. Το λίγο-λίγο. Για να μην σου προσθέσω κι άλλη μέρα. Γινόταν μήνες χωρίς φασαρίες ούτε τίποτα, μόνο κλέντζι, ποιητικά, στίχη δηλαδή εκείνη της ώρας, όχι παλιά, εκείνη της ώρας. Ξέρω ότι στη Σύφνο το τέριασμα του λαού του με το βιολί λέγεται τακίμι. Τακίμι. Έτσι δεν είναι? Ναι, τακίμι. Άρα έπρεπε να είχαν καλή συνεργασία αυτοί οι δύο. Ναι, βέβαια. Αποκλείται να ήταν ο ένας ψυχάρποτος. Και δύο πρέπει να ήταν. Ένα. Βέβαια. Δεν υπάρχει εξοκλήση που να μην έχω πάει. Δηλαδή δεν υπάρχει εκκλησία στη Σύφρο που να μην έχω πάει. Περπατώντας. Μια ώρα, μια μισή να πάμε. Τι άλλα τόσο να γυρίσουμε. Στο γύρισμα αργούσαμε λιγάκι γιατί τα είχαμε κοπανίσει. Λογικό. Καλά. Και αργούσαμε λιγάκι. Για τα γλέντα και τα παρηγύρια που λες. Και υπήρχαν και λογοτήρες παντζόροι. Καλοί. Και βιολαντήρες, να λέω την αλήθεια. Λοιπόν, οι λαοτιάριδες, άμα γίνονταν γλέντι και ήταν πολύ ωρο, άμα δεν πήγαινα εγώ, δεν έχουν ήταν εκεί γίνει, οι λαοτιάριδες. Μόλις μαθαίνανε, θα το λεφτεράκι, εγώ, έτσι θα με λέγανε καλά, το λεφτεράκι, να σε τους και εκείνοι, και εκείνοι. Και με παρακούθουσαν και ήμουν μικρός. Αυτοί ήταν ο νους των σε μένα. Είναι τα κάνω δηλαδή, είναι τα κάνω, αλλά ήμουν νούμερο. Από πόσο χρόνο παίζετε το λαούτο? Μετά το δημοτικό. Άρχισα. Πώς έτσι? Άκουγα τους δικούς μου και μου έρχονταν από άλλο πράγμα. Τα αγαπήσατε? Όχι, το έφυγα. Δεν το αγαπήσαμε, δεν το αγάπησα. Και από τότε συνέχεια. Σιγά σιγά βλέπεις ότι όλη η νεολαία, και είναι πάρα πολύ εδώ στη Σύφνο, ότι αρχίζουν να ασχολούνται πάρα πολύ με την παραδοσιακή μουσική. Έχουν βγει καινούργια ταλέντα, όπως ο ανιψιός μου, που τους αρέσει η παραδοσιακή μουσική, και πιστεύω ότι θα κρατήσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Όπως δηλαδή και όπως ήταν παλιά με τον πατέρα μου, που μιλάμε, παίζανε. Είχε τύχει, ας πούμε, να έρθει σπίτι μετά από τρεις μέρες. Δεν κάνουν. Ρώταγα που είναι και εντάξει, μικρός ήμουν, δεν ήξερα. Και καλά, λέω, παίζουν τώρα τόσες μέρες. Και ερχόταν και τον έβλεπες ότι. Σαν να μην έτρεχε τίποτα. Σαν να μην ήταν κουρασμένος.
Τα καλύτερα πανηγυράκια στη Σύφλο ποια είναι? Τα καλύτερα πανηγυράκια, πολλά, εντάξει. Τώρα να σου πω συγκεκριμένα... Δεν μπορεί, κάποια θα έχουν μείνει ακόμα που δεν θα πηγαίνει δρόμος. Για να είναι ο κόσμος εκεί. Ένα είναι ο προφήτης Ηλίας, που είχατε πάει από ό,τι έμαθα πρόσφατα, έτσι. Ένα άλλο είναι η Παναγία το τόσο νερό, έτσι ονομάζεται, όπου πας είτε με τα πόδια είτε από θάλασσα με σκάφος. Άλλο πανηγυράκι είναι ο Άγιος Νικόλαος της Χερονήσου, όπου πάλι εκεί πας είτε με τα πόδια, περπάτημα ή μέσω θαλάσσης. Και άλλα τα οποία δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Μου ήρθε εμένα ένα. Ο Αγιάννης του Μαυροχωριού. Ο Αγιάννης, ναι. Και ο Άγιος Νικόλαος στα Ερινά. Και ο Άγιος Γεώργιος του Κοντού. Η αλλιώς περιοχή λέγεται και Φικιάδα. Και επειδή είσαι συχνή, σκαρώνονται πολύ εύκολα δύστηκα, πες μου ένα αποχαιρετιστήριο. Να σας πει ο παππούς που είναι ο καθήλυνα αρμόδιος και κατάλληλος. Χάρηκα που σας γνώρισα και στο καλό να πάτε. Αλλά με μια υπόσχεση όμως, τη Σύφλο μην ξεχνάτε.